θέλετε να συζητήσουμε κάποια θέματα. Ναι, ήθελα να βάλω ένα ερώτημα. Κυρία Μούσιο, μας είπατε γιατί επιλέγετε τον συνδυασμό του νυν δημάρχου. Ήθελα να μας πείτε γιατί δεν επιλέξατε κάποιον άλλον συνδυασμό, ο οποίος θα έλεγα ιδεολογικά βρίσκεται πιο κοντά σε εσάς από ότι ο χώρος τον οποίο υπηρετεί ο νυν δήμαρχος. Αν εννοείται το συνδυασμό του πρώην υποψήφιου του κυρίου Τσόκα. Το συνδυασμό του υποψήφιου Τσόκα, το συνδυασμό του κυρίου Γκέξη. Κοιτάξτε, αφενός με τον κύριο Τσόκα έγιναν κάποιες συζητήσεις πριν από 6 μήνες. Στις συζητήσεις αυτές, από τη δική μου μεριά, του προτάθηκε να έχουμε μια συνεργασία και εγώ του ζήτησα ότι θα έπρεπε να γίνει αυτή η συνεργασία με επικεφαλής εμένα στη φάση αυτή, γιατί διαθέτω μια μεγαλύτερη έτσι, πολιτική εμπειρία στο θέμα της, των δημοτικών εκλογών και γιατί η ομάδα αυτή, η οποία κατεβαίνει με τον κύριο Τσόκα, είχε αποστασιοποιηθεί από τον δικό μας συνδυασμό τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Δεν έγινε δεκτό αυτό από τη μεριά του κυρίου Τσόκα και έτσι αναβάλλησε η όποια συνεργασία. Επομένως, για μένα δεν υπήρχε άλλη δίωδος συνεργασίας με το να συνεργαστώ. Σας ανέφερα μέσα ότι παραμένω στο πολιτικό μου χώρο. Έτσι, ιδεολογικά δεν έχω αποστεί. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να εστερνιστώ και να συμπράξω με ένα σχήμα που έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Για λόγους που θεωρώ εγώ ότι είναι λόγια αξιοπρέπειας και της προηγούμενης πολιτικής μου πορείας. Δεν έχω πιστεί για κάποια πράγματα που να με κάνουν να συμπράξω με κάποιο συνδυασμό που συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάτε ότι αυτό το πρόγραμμα που κάποια σημεία... Συγγνώμη, για να είμαστε ειλικρινείς, η απόφασή μου δεν λήφθηκε τις τελευταίες μέρες, έτσι ήταν ένας καρπός σκέψεις μηνών και διαβούλευσης και αν θέλετε έρχονται κάποιες ζυμώσεις και με τη συλλειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο και ανέφερα ότι υπάρχουν και κάποιοι ανθρώπινοι λόγοι, υπήρξε μια συνεργασία σε ανθρώπινο επίπεδο, θα έλεγα έτσι, που εμένα μου έδειξε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε αυτό το συνδυασμό και θέλησα να τον στηρίξω και εγώ με τη δική μου συμμετοχή. Αυτά τα θετικά στοιχεία που βλέπετε στον κύριο Βοσκόπουλο σας βοηθάνε να έχετε μια συναντήληψη σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα, αυτά που είχατε την προηγούμενη φορά στο πρόγραμμά σας, ότι μπορούν να αλλάξουν την πορεία της Φλόρινας. Όπως σας είπα, τώρα που έχουμε τις νέες συλλογιποτήτων, δεν είναι απαραίτητο πάντα να υπάρχει απόλυτη ταύτιση σε όλα τα θέματα και σε όλα τα ζητήματα. Σαφώς και θα υπάρχουν διαφοροποιημένες απόψεις για κάποια θέματα. Νομίζω όμως ότι ήδη στα πολύ μεγάλα ζητήματα του Δήμου μας υπήρχε απόλυτη ομοφωνία σε όλους τους, από τη μεριά όλων των Δημοτικών Συμβούλων και όλων των παρατάξεων. Νομίζω ότι για το καλό της Φλόρινας μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε οποιαδήποτε πολιτική διαφορά. Το θέμα είναι να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, έτσι. Να ξέρουμε πού θα υποχωρήσει ο καθένας και ξέρετε πολύ καλά ότι και εγώ διατηρώ την αυτονομία μου και την έτσι, διάθεση να διατυπώνω την άποψή μου ξεκάθαρα, με σαφήνεια. Σε αυτό το θέμα θεωρώ ότι... Ο προβληματισμός της ερώτησης μου αυτός είναι. Διατηρείτε την αυτοτέλειά σας. Έχουμε ενότητα στη διαφορετικότητα. Στη διαφορετικότητα. Κάποιο άλλο ερώτημα. Κύριε Νικολτσάνη, βλέπω. Τι μου το κάνω. Δεν είναι συλλογή. Μου ξένησε έκπληξη το εγκόμιο για τον κύριο Βοσκόπουλο. Γιατί στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές και στις νομαρχικές, όταν ήταν ακόμα νομάρχης, δεν είχα την ίδια άποψη. Σας υπενθυμίζω.
νομίζω ότι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του δεύτερου γύρου κυκλοφόρησε κάποιες φήμες, τις οποίες συζήτηκε μαζί κιόλας. Δεν νομίζω ότι με την απόφαση αυτή αναβιώνεται εκείνες τις φήμες και τις ενισχύεται. Κοιτάξτε, κύριε Νικολτζάνη, καταρχήν εγώ δεν πολιτεύω με φήμες και με λόγια του πεζοδρομίου και του σκοταδιού που λέγονται πίσω από τις πόρτες. Εγώ πολιτεύω με στο φως, καθαρά, έτσι με εντυμότητα και ειλικρίνεια. Δεν με πτωούν οι φήμες και τα λόγια που μπορεί να πει οποιοδήποτε για τον καθένα. Στη Φλόρινα δυστυχώς υπάρχει, θα έλεγα έτσι, υπάρχει μια ομάδα η οποία συστηματικά εξαπολύει φήμες, όχι μόνο για μένα και για όλα τα πρόσωπα της πολιτικής ζωής. Και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας πλέον δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική και δεν πείθονται με τα όσα ακούνε, τα ανυπόστατα από τον καθένα. Όσο για το εγκόμιο που αναφέρεστε, εγώ διατύπωσα ξεκάθαρα αυτό που αποκόμισα μέσα από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του Τωρινού, από τη συνεργασία αυτής της τετραετίας. Δεν είμαι αγιογράφος να κάνω την αγιογραφία κανενός, όλοι πορευόμαστε με τα δυνατά και τα δύνατα σημεία μας. Αλλά το πολιτικό προσωπικό της Φλόρινας είναι συγκεκριμένο και πρέπει να αποφασίσουμε όλοι να βάλουμε τη δική μας συμβολή και τη δική μας συνδρομή με αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας.